ευχαριστήσουμε καταρχήν τον κύριο Γιαναρά που είναι για μια ακόμη φορά μαζί μας και να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που συμμετέχουν στη συζήτηση και τους φίλους μας από την Ελλάδα. Ξεκινώντας τις ερωτήσεις μας, μετά από ιστορία αιώνων, ο Ελληνισμός αποκτά γεωγραφικά σύνορα με τη δημιουργία του Εθνικού Κράτους μετά την Επανάσταση του 1821. Έκτοτε παρατηρείται η απώλεια της οικουμενικότητάς του και μια τάση συρρίκνωσης. Ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ορίζεται ελληνικό έθνος με βάση την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Ποια στοιχεία ορίζουν σήμερα το ελληνικό έθνος? Σας πω αυθόρμητα την αντίδρασή μου. Το να κατανοήσουμε τον ελληνισμό δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν έχουμε τις προσλαμβάνουσες, όπως λέμε στην παιδαγωγική. Δηλαδή δεν έχουμε παραστάσεις και έννοιες με τις οποίες να πούμε κάτι απρόσιτο πια στην εμπειρία. Ότι όταν μιλάμε για τον ελληνισμό, δεν μιλάμε για μία εθνότητα. Όπως όρισε την εθνότητα ο δυτικός κόσμος από την αναγέννηση και μετά, κυρίως μέσα στην εωτερικότητα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για εθνότητα, δεν μιλάμε για φυλή. Θα τολμούσα να πω ακόμα ότι δεν μιλάμε και για πολιτισμό με την έννοια που σήμερα καταλαβαίνουμε τον πολιτισμό. Ο ελληνισμός είναι μια παρουσία ιστορική η οποία ποτέ δεν ελέγχθηκε για τη φυλετική της ομοιογένεια. Υπήρχαν διάφορα φύλα τα οποία κατοικούσαν το χώρο της ελληνοφωνίας. Αλλά όταν μιλάμε λοιπόν για ελληνισμό εννοούμε κάτι διαφορετικό. Εννοώ ίσως μόνο η λέξη καλλιέργεια, κουλτούρα θα μπορούσε να ανταποδώσει κάπως αυτό που λέμε ελληνισμό. Δηλαδή κυρίως εννοούμε έναν τρόπο να δίνει νόημα στην ύπαρξη και στην ιστορία. Επομένως, το νόημα αυτό να αρθρώνει και να κατευθύνει τον τρόπο των σχέσεων, την κοινωνία των σχέσεων, σήμερα όταν λέμε societas, society, εννοούμε μια συμβατική με συμβόλαιο συνύπαρξη. Με το συμβόλαιο καθορίζονται τα όρια του επιτρεπτού και του μη επιτρεπτού. Αυτές οι έννοιες είναι αδιανόητες στον ελληνισμό. Λοιπόν, εάν θέλουμε κάτι να μάθουμε από τον ελληνισμό, νομίζω ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από την ανάγκη ορισμών. Θα αρχίσουμε να μελετάμε τα κείμενα. Όταν διαβάσει κανείς, ας πούμε, έστω αποσπασματικά τον Θουκυδίδη, αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι μια πόλης ελληνική, πώς λειτουργεί, πώς αντιμάχονται οι πόλεις και γιατί αντιμάχονται οι πόλεις, πώς όμως και συμπίπτουν και συμφωνούν, ποιες είναι οι κοινές παραδόσεις τους, γιατί ο Όμηρος είναι στο Πανελλήνιο αναγνωρισμένος ως η πηγή του ελληνισμού. Δεν ξέρω αν σας εμπερδεύω περισσότερο, αλλά λέτε στην ερώτηση, ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ορίζει το ελληνικό έθνος με βάση την πίστη και τη γλώσσα. Εντάξει, το κάνει γιατί οι ανάγκες οι περιστατικές τότε, στο 19ο αιώνα, αυτό απαιτούσαν. Αυτό καταλάβαινε ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντιστοιχεί αυτός ο ορισμός προς τη διαχρονική παράδοση 3.000 χρόνων ιστορίας. Πώς θα μπορούσαμε σήμερα να ορίσουμε το έθνος μας? Θα επιμείνω πάλι ότι αν η αναζήτησή μας ξεκινάει με την ανάγκη για ορισμούς, είμαστε παγιδευμένοι στο μοντέλο της νεωτερικότητας. Αυτό που στην ελληνική παράδοση, αν τολμώ να πω, αυτό μόνο που ορίζεται είναι η κοινή εμπειρία. Ο ορισμός δεν είναι αυτόνομος μια ρετσέτα, μια συνταγή την οποία την παίρνουν κάποιοι και την ασπάζονται. Λένε εγώ συμφωνώ, εγώ διαφωνώ. Δεν είναι αυτό ο ορισμός. Ο ορισμός είναι το γεγονός της κοινωνίας των σχέσεων και πού οριοθετείται αυτό το γεγονός. Πότε λανθάνει, πότε ψεύδεται αυτή η κοινωνία των σχέσεων.
γίνομαι καθόλου αντιληπτός. Βεβαίως. Στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας γεννήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η κριτική σκέψη. Δηλαδή η ανάγκη να ξεχωρίσουμε την έγκυρη γνώση από τη μη έγκυρη γνώση. Το αληθινό από το ψεύτικο. Οι Έλληνες αναζήτησαν το όντως αληθινό και δημιούργησαν τον πολιτισμό στον οποίο αναφερθήκαμε μόλις. Πώς δηλώνονται μέσα στην γλώσσα οι μεταφυσικές αναζητήσεις των Ελλήνων? Η γλώσσα είναι, θα τολμούσα να πω την έκφραση που και αυτή είναι λαθασμένη, τέλος πάντων, είναι δευτερεύον στοιχείο. Προηγείται η εμπειρία. Προηγείται ένας τρόπος σχέσεων που έκανε τους Έλληνες να ξεχωρίζουν και να ονομάζουν τους εαυτούς τους Έλληνες. Αυτός ο τρόπος θα μπορούσε με σημερινές κατηγορίες, γιατί δεν έχουμε και άλλη γλώσσα, να οριστεί ότι προϋπέθεται την πόλη. Και τι ήταν η πόλης? Ήταν μια συνήκηση που έκανε πιο εύχριστη τη συνύπαρξή μας, βόλευε τις ανάγκες μας? Όχι. Η πόλης ήταν ένα κοινό άθλημα. Δηλαδή όσοι μετήχαν στην πόλη είχαν αποδεχθεί να αθλούνται στην κοινωνία των σχέσεων. Δηλαδή να είναι τα πάντα κοινωνούμενα. Ο πολίτης δεν είχε δικαιώματα και υποχρεώσεις, είχε κοινωνούμενες ανάγκες και κοινωνούμενες χαρές. Θα σας παρακαλέσω πολύ, αν πρέπει κάτι να γίνεται πιο αντιληπτό από αυτά, να με σταματάτε. Αλλά επιμένω ότι θέλει πολύ μεγάλη, όχι λάθος και η έκφρασή μου, μεγάλη προσπάθεια. Θέλει έγνοια, εγρήγορση, για να μην πέφτουμε στο πεδίο να ταυτίζουμε την αλήθεια με τη λογικότητα, με την κατανόηση. Αυτή είναι η αρρώστια των νεότερων χρόνων, είναι η αρρώστια της Δύσης. Η αλήθεια ταυτίζεται με την κατανόηση. Αληθές είναι ότι κατανοείται ομοιόμορφα από όλους. Αυτά στην ελληνική παράδοση δεν στέκουν. Και ίσως αν θέλουμε να βρούμε, να έχουμε κάτι πιο εμπειρικό, μια αναφορά σε εμπειρικές και σήμερα πραγματικότητες, θα τολμούσα να πω ότι η κοινότητα πραγματώνεται σήμερα σε μια ενορία η οποία λειτουργεί πραγματικά ως ενορία και όχι ως αποτίμηση της προτεσταντικής ενορία. Στις προτεστάντες ονομάζουν κυριολεκτικά όσους είναι μέσα σε ένα όριο, εντός ενός ορίου. Και αυτό το όριο το δημιουργούν ορισμένες υποχρεώσεις και ορισμένα συμφέροντα και απολαβές. Όχι. Η πόλης λειτουργεί διότι η κοινωνία των σχέσεων, η κοινωνία των αναγκών, η κοινωνία των ατομικών αναγκών και των ομαδικών αναγκών υπηρετεί την αναζήτηση του αληθούς. Δεν είναι χρησιμότητα καθεαυτήν. Μπορεί αυτό να σας μοιάζει, έτσι όπως το λέω ακάτεχνα ίσως, να σας μοιάζει εντελώς ανεδαφικό, ουτοπικό. Κι όμως νομίζω ότι ήδη από τα ομηρικά έπη, που είναι η παλαιότερη πηγή μας για να ελέγξουμε το πώς κατανοούσαν οι Έλληνες την πόλη, την πολιτεία, τη συνύπαρξη κλπ., είναι φανερό στον Όμηρο ότι η πόλης δεν είναι μία σύμβαση, δεν είναι μία συμφωνία, δεν είναι κάτι που μας βολεύει. Είναι μία συμφωνία σε κοινό άθλημα. Και μέσα σε αυτό το άθλημα είναι και οι κακίες μας, δηλαδή είναι οι καταπατήσεις του αθλήματος, οι παραβιάσεις. Πάει ποιος έκλεψε την ωραία Ελένη, τέλος πάντων, ναι, και κλέβει τη γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης. Όλα αυτά είναι μέσα στην κοινωνία των σχέσεων, χωρίς να νομιμοποιούν,
Είδατε πάντα, και εγώ ρέπω προς κατηγορίες νομικές ή πήγα να πω νομιμοποιούνται. Δεν ενδιαφέρει η νομιμοποίηση. Ενδιαφέρει η φανέρωση του αληθούς. Και φανέρωση του αληθούς είναι να λειτουργεί η κοινωνία των σχέσεων. Να είμαστε όλοι πολίτες, πρώτα πολίτες και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Βοηθήστε με, γιατί νομίζω ότι τα λέω πολύ δύσκολα. Όχι καθόλου. Ήταν η βάση αυτού του πολιτισμού αυτό που εννοεί ο Χάιντεγκερ όταν λέει ότι οι λέξεις μιλάνε ελληνικά. Ήταν η αναζήτηση της έννοιας του TST, δηλαδή η αναζήτηση του νοήματος ακόμα και για τα αυτονόητα πράγματα. Ναι. Ναι, βέβαια νομίζω ότι ο Χάιντεγκερ το λέει και είχα σημειώσει εδώ μερικές λέξεις κατά το ότι αποτυπώθηκε στις λέξεις μια ορισμένη οπτική. Δηλαδή όταν οι Έλληνες έλεγαν αλήθεια δεν εννοούσαν το μη ψεύδος, εννοούσαν αυτό που δεν λανθάνει, που δεν κρύβεται. Επομένως είναι αυτό που φαίνεται. Το φαίνεσθε είναι η αλήθεια. Γιατί? Γιατί είναι κοινό στους πάντες. Μπορούν όλοι να κοινωνήσουν του αληθούς. Όταν έλεγαν οι Έλληνες συνείδηση, είναι η συνολική πρόσληψη των εικόνων της πραγματικότητας. Το σύνολο των ειδήσεων. Και το είδος, η είδηση βγαίνει από το είδος από το ειδήν, το σύνολο των ορόμενων πραγμάτων. Η λέξη δημοκρατία, το κράτος του Δήμου, δηλαδή την εξουσία δεν την έχει ούτε ένας βασιλιάς, ούτε μια ολιγαρχία, ούτε ένας τύραννος. Την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος αποφασίζει, ο Δήμος κρίνει και συμπεραίνει. Η λέξη πολίτης, πολιτική, προϋποθέτουν την έννοια της πολιτείας, η οποία επίσης είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε το κοινό άθλημα της πόλεως. Το συνυπάρχειν ως αγώνισμα να κοινωνούμε τη σχέση, να κοινωνούμε την χρεια και λοιπά και λοιπά. Άρα, συγγνώμη που επανέρχομαι, εμείς οι απλοί άνθρωποι θα παρακαλούσα να, ο ένας να στηρίζει τον άλλον στην προοπτική ότι για να κατανοήσουμε την καταγωγή μας, την ελληνικότητά μας, δεν μπορεί να διαβάζουμε βιβλία ή ορισμούς κλπ. Που δόθηκαν και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την ελληνική παράδοση. Από Ευρωπαίους ή Δυτικούς γενικότερα, οι οποίοι είδαν και ερμηνεύσαν με ριζικά διαφορετικό τρόπο την αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, όταν συζητούμε για την ελληνικότητα, συζητάμε ψάχνοντας. Είναι σαν να διαλεγόμαστε για τον έρωτα. Συγχωρέστε μου την παρομοίωση αν πηγαίνει πολύ μακριά. Αλλά μπορεί να ορίζουμε τον έρωτα. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Έχει αυτές τις εκδηλώσεις, έχει αυτές τις συνέπειες. Αλλά όσες επεξηγήσεις και αν συσσωρεύσουμε για τον έρωτα, η γνώση του έρωτα δεν καλύπτεται από καμία από αυτές. Είναι κάτι άλλο. Όταν είσαι ερωτευμένος, είσαι παραβός. Τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της ζωής. Το πρώτο ζητούμενο, αυτό είναι που ξεχωρίζει ίσως και αν συνόψιζα τελικά την ελληνικότητα σαν ορισμό, θα έλεγα με πολύ δυσκολία, με πολύ επιφύλαξη το λέω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά Έλληνας είναι αυτός ο οποίος πραγματώνει την ύπαρξη ως κοινωνία, την ύπαρξη ως πόλην, ως πολιτική τέχνη και επιστήμη, ως το προνόμιο να είναι πολίτης. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα η εσχάτη των ποινών ήταν
ή να πάρεις μόνος σου το κόνιο να το πιείς ή να φύγεις. Το να φύγεις από την πόλη, το να ιδιωτεύεις, να είσαι ιδιώτης, είναι ποινή, είναι κατάντημα. Και αυτά αποτυπώνονται και στη γλώσσα, σε λέξεις όπως είπατε, η δημοκρατία, εν αντιθέσει με τη res publica των δυτικών. Και αυτό βλέπουμε με την έννοια της δημοκρατίας, η οποία έχει λάβει ένα ευρύ φάσμα ενιών τη σήμερον ημέρα, από τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας μέχρι τα δυτικά κράτη δημοκρατιών, καλύπτοντας ένα πολύ ευρύ φάσμα ανά την υφήλη. Ξέρετε, νομίζω ότι έχει σημασία να κάνουμε τις αντιπαραβολές, όπως πολύ σωστά το κάνετε κι εσείς με το σήμερα, διότι μόνο όταν γευθεί κανείς την αποτυχία των παρερμηνιών της ελληνικής παράδοσης, μόνο τότε μπορεί να αρχίσει να ψάχνει σωστά, με τρόπο που έχει αποτέλεσμα, να ψάχνει για την ελληνικότητα. Εάν η πόλη μπορεί να συγκριθεί, η αρχαιολινική πόλη, με τις μεγαλοπόλεις τις σημερινές ή με τις πόλεις που άρχισαν πολύ καθυστερημένα να ιδρύονται στο Μεσαίωνα, στην Δυτική Ευρώπη, τότε είναι πολύ μακριά από την ελληνική κατανόηση. Και έχει μεγάλη σημασία το να μάθουμε την ελληνική οπτική, την ελληνική νοοτροπία, την ελληνική συνείδηση. Δεν είναι απλώς ότι αποκτούμε ένα χρηστικό εργαλείο, πως μαθαίνω ότι και αν, όποια εθνικότητα και αν έχω σήμερα, πρέπει να μάθω και αγγλικά, διότι είναι μια χρηστική γλώσσα διεθνής, μια γλώσσα επικοινωνίας χρηστικής. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το να μάθω τα ελληνικά. Το να μάθω τα ελληνικά σημαίνει να μπω σε ένα άλλο τρόπο του σκέπτεστε, του νοήν και του είναι. Του σκέπτεστε και του υπάρχει. Ακριβώς, είναι δηλώνεις μια στάση ζωής, είναι κάτι διαφορετικό. Έχουν υποθεί πολλά για την εκφραστική δυναμική της ελληνικής γλώσσας. Ο Χάιντεκερ είπε επίσης, η αρχαία ελληνική γλώσσα αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει στην σκέψη είναι η πιο ισχυρή και συνάμα η πιο πνευματώδης από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Είναι προϊόν τυχαιότητας ή κάποιων ιδεολογικών προδιαγραφών η εκφραστική δυναμική της. Ή μήπως είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο δημιούργημα των αναγκών ενός κοινωνικού συνόλου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη είπα αρκετά πράγματα για αυτό το θέμα ακριβώς. Ότι η γλώσσα για τον Έλληνα δεν είναι χρηστικό εργαλείο. Η γλώσσα είναι ένα άθλημα κοινωνίας. Δηλαδή είναι ένα κατόρθωμα. Θα κατορθώσεις την κοινωνία των σχέσεων, ίσως με ένα λίγο χαζό παράδειγμα που θα μπορούσα να πω, είναι ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ας πούμε, με μια γυναίκα, θα πας να τις τραγουδήσεις, δεν θα πας να τις βγάλεις διάλεξη. Ίσως κάπου αυτό δίνει μια εικόνα το γιατί θα μάθω ελληνικά. Προς Θεού, όχι για να κάνω διάλεξη. Στην πανίσχυρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Αθήναιο, την Σχολή Ρητορικής, αλλά και χώρο δημόσιων διαλέξεων, οι ρήτορες μιλούσαν ελληνικά και ο Μάρκος Αυρήλιος ως αυτοκράτορας έγραψε το έργο του «Τα είσαι αυτόν» στα ελληνικά. Πώς εξηγείται αυτή η πολιτιστική επιρροή της ελληνικής γλώσσας? Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα θαυμασμό για τον πολιτισμό μας? Δεν έχω άλλη έκφραση, μάλλον αυτό θα έλεγα, ότι γεννούσε η ελληνική, το γεγονός, το ελληνικό γεγονός θα έλεγα, δηλαδή ο τρόπος των Ελλήνων, γεννούσε σε άλλα φύλλα και άλλες φυλές μια έλξη, ένα θαυμασμό. Μην ξεχνάμε
την τεράστια διαφορά που χωρίζει την νεότερη Ευρώπη, και όταν λέω νεότερη εννοώ την μεσαιωνική Ευρώπη, από τη μεσαιωνική και μετά Ευρώπη, που την χωρίζει από την αρχαία Ελλάδα ή και την αρχαία Ρώμη. Η αρχαία Ρώμη δεν έφτασε ποτέ, νομίζω, σε κάτι ανάλογο με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά δεν ήταν και τόσο μακριά όσο οι συνέπειες από την εισβολή των βαρβαρικών φύλων στην Ευρώπη, που άλλαξαν ριζικά την πληθυσμιακή σύνθεση από τον 3ο-4ο μέχρι και τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστόν. Η Ευρώπη άλλαξε ριζικά πληθυσμιακή σύσταση. Εισέβαλαν βαρβαρικά φύλλα, όπως τα λέγανε τότε, και φυλές, οι οποίοι αποτέλεσαν τη νεότερη Ευρώπη. Έζησαν για κάποιους αιώνες, που τους λέμε μέσους αιώνες, σε κατάσταση εφιαλτικής βαρβαρότητας. Το περίεργο είναι, όχι και περίεργο, ότι έσπευσαν όμως να βαπτιστούν χριστιανοί, διότι η έννοια χριστιανός ήταν δεμένη με την ανάπτυξη, την πρόοδο, άρα και την ευζωία. Γι' αυτό αυτά τα βαρβαρικά φύλλα, τα οποία δεν κατανοούσαν τίποτε από το χριστιανικό Ευαγγέλιο, έμπαιναν στα ποτάμια μέσα και βαφτίζονταν, και στις λίμνες και βαφτίζονταν χριστιανοί. Και φυσικά, όταν βελτιώθηκε κάπως η κατάστασή τους, το πρώτο το οποίο κατόρθωσαν να κατακτήσουν ήταν η έννοια του νόμου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλη η δυτική χριστιανοσύνη θεμελιώνεται πάνω στην έννοια της αμαρτίας και της τιμωρίας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Να είσαι χριστιανός στη Δύση, θα τολμούσα να πω, με αυτή τη γενικότητα που πιθανόν να σκανδαλίζει, το να είσαι χριστιανός στη Δύση κατά βάση σημαίνει να έχεις φορτωμένος ενοχές και φορτωμένος αδιέξοδα από το πώς θα αποτινάξεις αυτές τις ενοχές. Τι τίμημα θα πληρώσεις. Είναι τέτοια τόσο ριζική η αλλαγή. Για σκεφτείτε. Σκεφτείτε την έννοια της κόλασης, η οποία κυριαρχεί σε όλη τη δυτική χριστιανοσύνη. Η απειλή της τιμωρίας, της αιώνιας, που δεν έχει πέρας. Και θυμηθείτε αντίστοιχες ερμηνείες λέξεων στην ελληνική παράδοση, να μην μακρηγορώ τώρα. Να με διακόπτετε όμως, γιατί βλέπετε σκοντάφτω. Όχι, είναι απόλευση να σας ακούμε, και μια από τις ερωτήσεις μας στις επόμενες ήταν ακριβώς αυτή. Πόσο απαραίτητη λειτουργικά είναι η επιλογή της ελληνικής γλωσσικής σημαντικής στην έκφραση της ριζικά διαφορετικής οπτικής των όσων ευαγγελίζεται το εκκλησιαστικό γεγονός στα πρώτα χριστιανικά κείμενα. Για παράδειγμα, η λέξη αμαρτία, τι σήμαινε για τους αρχαίους Έλληνες και ποια είναι η έννοια που πήρε στην πορεία. Καταρχήν, γραμματικά έχει πολύ ωραία σημασία. Στα ελληνικά, αμαρτία σημαίνει αμαρτίαν του τέστην αστοχίαν και απόπτωσιν από του προσήκοντος εκ μεταφοράς των τοξεδόντων. Δηλαδή, όπως όταν με τα τόξα σημάδευαν ένα κέντρο και το βέλος δεν έπεθε στο κέντρο, έπεθε στο πλάι, ημάρτανον ως προς τον στόχο. Δηλαδή, μια έννοια η οποία πραγματικά είναι στους αντίποδες της παράβασης μιας εντολής, της παράβασης ενός νόμου. Ακριβώς, και είναι κάτι που σε οθεί στο να ξαναπροσπαθήσεις. Ακριβώς. Και ξαναπροσπαθείς διαρκώς μέχρι να βελτιωθείς, που είναι το νόημα του χριστιανισμού με στόχο την ολοκλήρωση του χριστιανού ως χριστιανός. Μπράβο. Σώμα της Εκκλησίας. Και αντίστοιχα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη λέξη, έτσι χαρακτηριστικά, επιλεκτικά, αλήθεια. Είναι η μιλήθη, αυτό που λανθάνει, που δεν φαίνεται. Ενώ αλήθεια είναι η φανέρωση, η πραγμάτωση. Πέστε μια άλλη. Σωτηρία. Η σωτηρία, γίνομαι σώος, ολόκληρος. Ναι. Ο λόγος, από το λέγω, που σημαίνει εμφανίζω, φανερώνω, φωτίζω. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο γράφτηκε όπως και το μεγαλύτερο
μέρος της Καινής Διαθήκης στα ελληνικά. Ξεκινάει με τη χρήση της λέξεως λόγος 3 φορές στην πρώτη πρόταση. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ενώ γέγονε. Ποια είναι η σημασία του λόγου στο Ευαγγελικό Απόσπασμα και ποια είναι η σχέση της με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης όπου λόγος είναι ο τρόπος που το όντως υπαρκτό μετέχει στην ύπαρξη. Νομίζω μόνο μία. Λόγος είναι η φανέρωση. Ο λόγος άρχισε γένετο ακριβώς επειδή εγένετο σάρξ είναι λόγος. Έδειξε και τι έδειξε ο σάρξ, ένα άτομο ιστορικό Ιησούς από Ναζαρέτ? Όχι, έδειξε έναν τρόπο, τον τρόπο της ελευθερίας από κάθε αναγκαιότητα, δηλαδή τον τρόπο της ελευθερίας από το θάνατο. Και πώς έδειξε την ελευθερία από το θάνατο? Παραδεινόμενος στην αγάπη του Πατρός. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Και η παράδοσή του, η τέλεια ελευθερία από κάθε εγωτικό στοιχείο, είναι ο θρίευος, είναι η Ανάσταση, το πλήρωμα της ζωής. Είναι πολύ μεγάλα θέματα, αλλά και πάρα πολύ κεντρικά. Να σκεφτείτε στην Εκκλησία. Ας πούμε, είναι αναπόλυση πως διασώζονται και στη Δύση ακόμα μερικά πράγματα τα οποία μένουν με τη δυτική λογική πρέπει να είναι ανερμήνευτα. Σκεφτείτε τον ληστή πάνω στο σταυρό. Ο ληστής ήταν ληστής. Δεν ήταν προσκοπάκι. Δεν έκανε απλώς μερικές κακές πράξεις. Ληστής. Σκότωνε, λίστευε, δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Και ο Χριστός του λέει «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Σήμερον. Όχι άντε πήγαινε και σε 30 μέρες να ξανάρθεις να πεις πώς πας και αν έγινες λίγο καλύτερος. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Σήμερον. Η ελευθερία την οποία φωτίζει το Χριστιανικό Ευαγγέλιο υπηρετήθηκε από μία γλώσσα, την ελληνική, η οποία είχε κατορθώσει ως τότε, και αυτό είναι που συγκινεί, αν θέλετε, όσους αξιωθήκαμε να έχουμε μητρική μας αυτή τη γλώσσα. Ήρθε αυτή η γλώσσα να πει πραγματικά το άρρητο. Το πώς ο λόγος σάρξ εγένετο. Και πώς η αιτιώδης αρχή της ύπαρξης και της πραγματικότητας δεν είναι ένα άτομο, αλλά είναι μια σχέση. Γιατί? Για να είναι ελευθερία. Ο Θεός αγάπη εστί, όχι διότι δεν, γιατί είναι φιλάνθρωπος. Δεν ήταν ένα ηθικό ιδίωμα η αγάπη. Ήταν το κατόρθωμα της ελευθερίας. Η αγάπη είναι η υπέρτατη ελευθερία. Αγαπάς μόνο όταν ελεύθερα βγαίνεις από τον εαυτό σου και δίνεσαι. Και είσαι τα πάντα. Και είναι πολύ σημαντική η σύνδεση με την αρχαιοελληνική παράδοση, όπου στην τραγωδία ο ήρωας διαπράττει την Ήβρη με στόχο την ελευθερία και έρχεται ο χριστιανισμός να απαντήσει στη μεταφυσική αυτή αναζήτηση με την απόλυτη ελευθερία του λόγου. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια πια, μισό αιώνα ή και έναν αιώνα, η ελληνική παιδεία με την οποία ακολουθήσαμε όλοι μας ενσωματώθηκε στην προσπάθεια, απορροφήθηκε την προσπάθεια να γίνει και η Ελλάδα έθνος ευρωπαϊκών. Αυτό ήταν το ίνδαλμά μας αφότου απαλλαγήκαμε από τους Τούρκους. Μια μικρή περιοχή, ελάχιστη, ασήμαντη. Λοιπόν, παγιδευτήκαμε στο να θεωρούμε την γλώσσα στην οποία γεννηθήκαμε σαν ένα χρηστικό εργαλείο, όπως είναι καθιερωμένη η αντίληψη για τη γλώσσα στις δυτικές παραδόσεις.
αλλά κάτι άλλο ξεκίνησα να πω και το ξέχασα. Συνεχίστε εσείς. Πώς συνέβη η μετάβαση στο νοησιαρχικό, ιδεολογικό ή νομικό ηθικιστικό περιεχόμενο σε μεταγενέστερα εχριστιανισμένους λαούς, κατάσταση που βλέπουμε πλέον και στη δική μας Εκκλησία? Τι να πω πάνω σε αυτό, γιατί έγινε? Είναι εντυπωσιακό το ότι μιλάμε για δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις και θα περίμενε τουλάχιστον από τον Ελληνισμό κανείς να, με μια ιστορία αιώνων, να έχει διατηρήσει σώο αυτόν τον τομέα. Περάσαμε μια περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη που ήταν οι 4 αιώνες της τουρκοκρατίας. Στους αιώνες αυτούς η λαϊκή βάση, θα τολμούσα να πω, των σκλαβωμένων Ελλήνων, ελάχιστα επηρεάστηκε. Αλλά όλο το υπόλοιπο, οι κακουχίες, οι διωγμοί, τα βάσανα, οι θάνατοι κλπ. Δημιούργησαν προοδευτικά μια θετική αντίληψη για τις καινούριες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και η είσοδος, η οργανωμένη παρέμβαση των δυτικών στον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό. Επί 4 αιώνες έχουμε κύματα μισιονάριων που κατεβαίνουν στην Ελλάδα για να κηρύξουν σε αυτούς τους αγριανθρώπους, όπως τους έλεγαν, που ήταν οι Έλληνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Λοιπόν, και αυτοί εμφανίζονταν ότι κόμιζαν το καινούριο, το σωστό, την πληρότητα της. Επηρέασαν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα βιβλίο, μόνο στα αγγλικά υπάρχει, η διαδικτορική διατριβή του πατρός Καλής του Γουέρ, για τον, ελάτε, τον Χίο, τον, καλά θα θυμηθώ το όνομα. Είναι πολύτιμη αυτή η διατριβή του πατρός Καλής του, διότι έχει ιστορικά στοιχεία εκπληκτικά. Πώς, με τι κίνητρα ερχόντουσαν οι δυτικοί να ευαγγελιστούν την αλήθεια, να ευαγγελίσουν, πώς να το πω, να μεταφέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου στους βάρβαρους Έλληνες. Και έχει μαρτυρίες ότι Ορθόδοξοι Έλληνες Μητροπολίτες, Επίσκοποι, καλούσαν μισιονάριους, Βενεδικτίνους, Ισουίτες, Φραγκισκανούς, για να εξομολογήσουν το λαό και να κηρύξουν. Το κήρυγμα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως το ξέρουμε σήμερα, είναι εισαγόμενο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι Προτεστάντες μας έμαθαν, διότι οι Προτεστάντες μας έμαθαν τον απόλυτα νομικό χαρακτήρα, βέβαια είχε προετοιμάσει το έδαφος ο Ρωμαιοκαθολικισμός, το νομικό πνεύμα. Αμαρτία είναι η παράβαση μιας εντολής. Επομένως η λύτρωση είναι η τιμωρία, να δεχθείς την τιμωρία, μια ποινή. Επομένως η εξομολόγηση είναι ένα γεγονός που γίνεται μια ανταλλαγή ενοχής και εξαγοράς. Πράγματα τερατώδη, τα οποία σήμερα όμως είναι δυστυχώς η μόνιμη πια εγκύστοσή μας, η αρρώστια μας η μόνιμη και πανταχού παρούσα. Πηγαίνεις σε μια ορθόδοξη υποτίθεται εκκλησία, κυρίως επιτρέψτε χώρες, δεν μου να πω, ίσως από την ελάχιστη δική μου εμπειρία, κυρίως στην Αμερική, όπου ο συναγωνισμός είναι άμεσος με τις άλλων δογμάτων εκκλησίες, και όλη η λατρεία επικεντρώνεται στο κήρυγμα. Το δε κήρυγμα επικεντρώνεται στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Και το πρέπει και δεν πρέπει προέρχεται από έναν νόμο, μια νομοθεσία. Και όποιος κατορθώνει και είναι υπάκουος σε αυτή την νομοθεσία σώζεται. Όποιος δεν κατορθώνει καίγεται. Είναι, πώς σας πω, θα τολμούσα να πω σαν εικόνα, μην το πάρετε της μετρητής,
ότι η παρουσία των Ελλήνων στην Αμερικανική κοινωνία και στον κόσμο γενικότερα θα ήταν ριζικά διαφορετική εάν όπου Έλληνες τελείτο η ευχαριστία χωρίς καμία παρένεση, χωρίς καμία ηθικολογία, χωρίς πρέπει, χωρίς απαγορεύεται, να τελείται η ευχαριστία. Δηλαδή να συγκροτείται το γεγονός Εκκλησία, η απόλυτη προτεραιότητα, η τρέλα της αγάπης, τίποτα άλλο. Αλλά και αυτά, κινδυνεύω που τα λέω, διότι μπορούν να εκλειφθούν ως νομικές κατευθύνσεις, ως ένα πρέπει και αυτό. Και είναι φαύρος κύκλος. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν είχαμε διατηρήσει όλο αυτό το μεγαλείο του πολιτισμού, ούτως ώστε να μην χρειαζόμαστε ηθικισμούς και πρέπει. Για παράδειγμα, η ίδια η έννοια της πίστης στην ελληνική παράδοση σημαίνει εμπιστοσύνη. Τώρα σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Επίθεση. Ναι. Κοιτάξτε, για να, επειδή προηγουμένως μίλησα πολύ φιλελληνικά, να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία δεν εξαντλείται στην ελληνικότητα. Η σάρκωση του Θεού, όπως δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός σαρκώθηκε εξ Εβραίων. Έχει μια σημασία η εβραϊκή παράδοση για το γεγονός της Εκκλησίας, πως προετοίμασε. Αντίστοιχα και το ότι πήρε ελληνική σάρκα καταρχήν η Εκκλησία, καταρχάς, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Να μην το στρέψουμε αυτά προς τον εθνικισμό. Η δική μου γενιά, ήδη παροχημένη βέβαια, οφείλουμε πάρα πολλά στο ότι μια χούφτα Ρώσοι φυγάδες του κομμουνιστικού καθεστώτος από τη δεκαετία του 30 μέχρι και τη δεκαετία του 60 μετέφεραν στην Ευρώπη αυτό το οποίο είναι το κατεξοχήν ελληνικό. Αυτός που τόλμησε να το πει και εξπέρασε με απευθείες με αυτό το χαρακτηρισμό ήταν ο πατήρ Φλωρόφσκι. Ελληνικό όχι με προς Θεού, με την έννοια τη φυλετική ή την εθνική καθόλου. Με την έννοια των βασικών θεμελίων του αληθούς. Το αληθές ως πραγμάτωση αθλήματος, ως κατόρθωμα κοινωνίας. Λοιπόν, στον πατέρα Φλωρόφσκι, στον Βλαδίμιρ Ολόφσκι, στον πατέρα Μάγεντοφ, σε αυτή τη ρωσική διασπορά, οφείλουμε στο ότι εν πωλής ανοίξανε τα μάτια μας στο να καταλάβουμε και τι θα πει να είσαι Έλληνας σήμερα. Και να μην ξεχνάμε ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ελληνισμού, ως επιτοπλίστων μιλάμε για πολυεθνικές κοινωνίες και ακόμα και σε περίοδους μεγάλων αυτοκρατοριών, όπως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο ελληνισμός δεν ήταν ποτέ περιορισμένος σε γεωγραφικά όρια. Ναι, αλλά να προσέξουμε και την, συγγνώμη, έχω φοβηθεί τις λέξεις, το πολυεθνικός σήμερα σημαίνει πλουραλισμό. Δεν επρόκειτο γι' αυτό. Επρόκειτο για διαφορετικές καταγωγές. Διαφορετική καταγωγή και διαφορετική γλώσσα, αλλά συναντώνται σε μια ελληνικότητα, η οποία, ας πούμε, ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Για μένα είναι αμέσως μετά τον Αριστοτέλη, ως ελληνικότητα. Δεν παίζεται το παιχνίδι στο γήπεδο των εθνοτήτων και των εθνικοτήτων. Στον χώρο της Μεσογείου, που είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού, επικράτησαν ανατολικά η ελληνική και δυτικά η λατινική γλώσσα με βανείς τις επιρροές τους στους μεταγενέστερους πολιτισμούς. Η ελληνική ανήκει στις ρηματικές γλώσσες με βάση τη σχέση, με συνέπεια μια αντίστοιχη σκέψη, πολυδιάστατη, ευέλικτη και κινητική. Η λατινική ανήκει στις ονοματικές γλώσσες με βάση τον νόμο και αντιστοιχεί σε μια σκέψη άκαμπτη, αυστηρή και στατική. Πώς αποτυπώνονται διαφορές σκέψεις και πολιτισμού σε δομικές έννοιες όπως κοινωνία, res publica, το συζητήσαμε ήδη, λόγους, ratio και άλλες. Λόγους. Ratio. Το ratio. Ναι.
αλήθεια, veritas, νόμος, lex, δίκαιο, ιους. Κοιτάξτε, το να υποψιαστούμε ότι υπάρχει μια ριζική, βιωματική διαφορά είναι πολύ γόνιμο. Το ότι το κατανοούμε καταρχήν αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε αφομοιώσει. Όπως όλα, και η λέξη ελευθερία είναι πάρα πολύ ωραία λέξη, το να την καταλάβει κανείς δεν σημαίνει ότι την γεύθηκε κιόλα. Υπάρχουν πραγματικότητες οι οποίες μόνο μέσα από την δυναμική των σχέσεων μπορούν να κατακτηθούν, αν χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Γι' αυτό το ονομάζουμε και άθλημα. Μπράβο, ναι. Ναι, και για παράδειγμα είναι πολύ σημαντική η διαφορά ενοιολογικά λέξεων όπως πρόσωπο και persona. Αυτό είναι από τα πιο χαρακτηριστικές λέξεις, διότι η persona είναι από το personare. Ήτανε αυτό διαμέσου του οποίου ηχούσε η φωνή. Φορούσες το προσωπείο και μιλούσες πίσω από το προσωπείο. Ναι, είχε την έννοια της μάσκας. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα να ξαναγυρίσουμε ίσως σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς από την Ελλάδα και εσείς από όποιο σημείο της γης βρίσκεστε, πώς, τι θα μπορούσαμε, γιατί βλέπετε υπάρχει η ανάγκη η ανθρώπινη είναι να έχει ένα δρομοδείχτη, ένα προσανατολισμό, ένα στόχο. Πώς θα μπορούσαμε να ξαναβρούμε, όχι γιατί πρέπει, αλλά για τη χαρά του πράγματος, να ξαναβρίσκαμε αυτήν την αλήθεια που ευαγγελίζεται η γλώσσα η ελληνική. Και τα όσα μετά έρχονται ως εμπειρία για να σημανθούν από αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, πέρα από από τις θεωρητικές αναλύσεις, μια ελληνική κοινότητα σε μια πόλη της Αμερικής, κατά τι θα μπορούσε να είναι ελληνική, κατά το ότι κάνει ένα μπαζάρ κάθε χρόνο και πουλάει σουβλάκια και τέτοια, ή κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Θα πω ένα παράδειγμα πολύ απλοϊκό και λαϊκό. Ας πούμε, είναι τώρα πόσα χρόνια, 2 αιώνες περίπου οι Έλληνες εγκατεστημένοι στην Αμερική. Υπάρχει ένας ελληνισμός αμερικανικός περίπου 2 αιώνων, ή κάνω λάθος? Ναι, έτσι είναι. Κι όμως νομίζω ότι αυτό δεν έχει αποτυπωθεί στη δημιουργία, συγγνώμη αν λέω προχειρότητες, ενδεικτικά τις λέω. 2 αιώνες δεν έχει δημιουργηθεί στην Αμερική ένα ελληνικό πανδιδακτήριο, πανεπιστήμιο, το οποίο να μην είναι μια κόπια του Harvard ή δεν ξέρω ποιου αλλού, αλλά να είναι ένα ελληνικό. Και κατά τι θα είναι ελληνικό? Αυτά δεν γεννιόνται από μια συζήτηση. Αυτά γεννιόνται από μελέτη και από κοινή προσπάθεια ή μια παρέμβαση στην αμερικανική βιβλιαγορά. Εγώ θα ήθελα, αντί να μεταφράζουμε δεν ξέρω τι άλλο στα αγγλικά, να μπορούσε να μεταφερθεί από λογοτέχνες όμως επιπέδου, να μεταφραστεί η Πινελόπη Δέλτα, τα μυστικά του Βάλτου, ο καιρός του Βουργαροκτώνου, παραμύθι χωρίς όνομα. Ο πολιτισμός μας είναι, ναι, ή ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, πριν από 2 μήνες περίπου έγινε μια παρουσίαση στην Αθήνα, ένας Γάλλος εκδότης από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία δηλαδή, χωρίς καμία παρέμβαση ελληνική, ελλαδική, άρχισε να εκδίδει στα γαλλικά, σε μετάφραση γαλλική, τις δοκιμές του Σεφέρη.
Οι δοκιμές του Σεφέρι είναι τα πεζά του κείμενα, τα οποία δεν είναι καν λογοτεχνικά. Είναι αλληλογραφίες, είναι άρθρα, είναι διαλέξεις, τα οποία θα έλεγε κανείς, βέβαια πήρε το βραβείο Νόμπελ, αλλά είναι τόσα χρόνια που πέθανε, τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει το γαλλικό κοινό. Και όμως και η σκέψη, το τόλμημα, γιατί αυτά, η μετάφραση και η έκδοση στοιχίζουν πανάκριβα, είναι ένα γεγονός για τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Το ότι μεταφράστηκε ο Σεφέρης. Τέτοιες ανάλογες πρωτοβουλίες πιστεύετε θα βοηθούσαν στο να κινηθεί κάτι διαφορετικό από μια ελληνικότητα φολκλωρική που παρελάβουμε με τη λεωφόρο με τις φουστανέλες κάθε χρόνο? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι τέτοιο και το έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενες συζητήσεις μας και για μένα είναι πολύ κρίσιμο και το άνοιγμα προς τους νέους και τα παιδιά. Μια εκδοτική σειρά βιβλίων για όλες τις ηλικίες θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και μέσω του ίντερνετ μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα, οπότε είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Και επίσης είναι πολύ κρίσιμο για μένα και να μην χαθεί ο σύνδεσμος με την πρώτη γενιά των μεταναστών, γιατί αυτή ήταν μια γενιά που ήταν κοντά στην εκκλησία και στην παράδοση, ενώ η νέα γενιά, ακόμα και αν έχει παρακολουθήσει όλες τις τάξεις των ελληνικών κτλ., τίνει να είναι πιο πολύ Αμερικανοί. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να μην χαθεί αυτός ο δεσμός και να γίνει οποιαδήποτε στροφή και αλλαγή τώρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ σημαντικό για μας να μας δώσετε μια λίστα προτάσεων όταν έχετε κάποια ευκαιρία για αυτό το θέμα. Με όλη μου την καρδιά. Η αρχαία ελληνική γλώσσα λειτουργήσε και εξακολουθεί να λειτουργεί ως δεξαμενή από την οποία αντλούν εκφραστικές δυνατότητες και επακριβείς ονοματοθεσίες οι γλώσσες όλων των λαών της Ευρώπης και άλλων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίνουμε έννοιες και όχι λέξεις, όπως το fast food ας πούμε. Μιλάμε για λέξεις όπως system, program, analysis, synthesis, method, category, hierarchy, logic, theory, empirical, practice, problem, type, phase, scope, zone, skeptical, parallel. Έννοιες που είναι βασικές για τις πιο πολλές επιστήμες. Ο Ελίτης έλεγε μετά από 3.000 χρόνια ο ίδιος λαός στην ίδια γη εξακολουθεί να ομιλεί την ίδια γλώσσα με την έννοια ότι και ο λιγότερο εγγράμματος, κυρίως αυτός, εξακολουθεί να λέει τον ουρανό ουρανό και την θάλασσα θάλασσα. Ποιος ο βιωματικός πλούτος που εμπεριέχεται στα λόγια αυτά? Νομίζω ότι αν θα βοηθούσα, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτό που είπε ο Ελίτης, θα ήταν ίσως οι πρακτικές. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην πάρει χαρακτήρα ούτε προπαγάνδας, ούτε επάρσεως εθνικής. Εμείς είμαστε περήφανοι. Ούτε, αλλά να βρούμε τους τρόπους όπου να είναι μια κατάθεση μαρτυρίας, και κατάθεση μαρτυρίας θα πει, μπορεί να διαβάσει κανείς σε ένα βιβλίο και να το εκλάβει ως ιδεολόγημα. Δηλαδή το κατανόησε, το κατέχει και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αλλά νομίζω ότι η μετάγγιση αυτού πράγματος, εάν πάρει κάποια μορφή υποδείξεων, αυτές οι υποδείξεις μόνο σε εσάς μπορούν να γεννηθούν, εκεί που είστε. Δεν μπορεί το Εθνικό Κέντρο να δίνει διρεκτίβες για το πώς θα παρουσιαστεί η ελληνικότητα. Βέβαια θα μπορούσε τουλάχιστον το Ελληνικό Κέντρο να ενδιαφερθεί στο να περισσώζεται έστω το τυπικό της λατρείας. Γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό που εμείς το λέμε τυπικό, ο τρόπος με τον οποίο τελείται η λατρεία.
αυτή η λατρεία, η χριστιανική λατρεία, η ορθόδοξη, διασώζει καταρχήν ένα θησαυρό ποίησης, τρομακτικό, φοβερό, απίθανης ποίησης. Ύστερα μια δραματουργία, η οποία σε καλεί σε μετοχή, με τις εισόδους, εξόδους. Είναι ένα γίγνεσθε συνέχεια της αρχαίας τραγωδίας. Είναι, λοιπόν, αυτά θα μπορούσαν να απασχολήσουν ως δεοντολογία, νομίζω, και το Εθνικό Κέντρο, το λεγόμενο, πολύ αστείο όνομα, αλλά και κυρίως τις δικές σας κοινότητες στην Αμερική. Λέω κάτι υπερβολικό? Όχι, συμφωνώ απόλυτα και είναι πολύ κρίσιμο και αυτός είναι και ο στόχος μας και ήθελα να το πω και εγώ ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση υπεροπτικής, υπεροχής. Είναι απλά μια αγάπη για τον πλούτο του πολιτισμού, ο οποίος φαίνεται να χάνεται. Και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, θα ήταν όμορφο να υπάρξει κάποιος τρόπος ώστε να αποτελέσει ο πολιτισμός μας ξανά μια οικουμενική πρόταση, όπως ήταν κάποτε ακόμα και η γλώσσα μας, η Αλεξανδρινή κοινή, μια οικουμενική γλώσσα. Ναι. Κατά τούτο η προσπάθειά σας μέσα από αυτές τις εκπομπές νομίζω ότι είναι ένα υπόδειγμα που θα μπορούσε να γενικευθεί. Έλληνας γεννιέσαι ή γίνεσαι. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε σήμερα τα λόγια του Ισοκράτη, Έλληνες εσύ ή της ελληνικής παιδείας μετέχοντες. Αν ναι, ποια θα ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της παιδείας? Ειδικά σε μια κοινωνία σαν τη σημερινή που είναι παγκοσμιοποιημένη, όπως λέμε. Η παιδεία στην ελληνική παράδοση δεν ήταν ποτέ ταυτισμένη με την μάθηση, δηλαδή με την κατανόηση. Να πάω να καθίσω σε αθρανείο, να έχω βιβλία, τετράδια κλπ. Ακόμα και στο πανεπιστήμιο, όσα χρόνια ήμουν στο πανεπιστήμιο, όταν ξεκινούσα κάθε χειμώνα τα μαθήματα, τους έλεγα, κοιτάξτε, αν ζούσαμε στην αρχαία Ελλάδα τώρα και ερχόσασταν όλοι εσείς και μου λέγατε θέλουμε να μας διδάξεις φιλοσοφία, θα σας απαντούσα αυτονόητα, πάρτε τα πράγματά σας και κάνατε σπίτι μου. Μόνο αυτό είναι σπουδή. Ο νεοέλληνας φαίνεται να έχει απολύσει την αυτεπίγνωσή του. Φαίνεται να έχει χάσει το νόημα του να είσαι Έλληνας. Αν θεωρήσουμε ότι θα βρεθεί ο τόπος να οδηγηθούμε στην αναζήτηση πλούτου ζωής και ποιότητας από την ευγένεια της καταγωγής και τη ζωντανή παράδοση της ισορρευμένης εμπειρίας αιώνων, είναι δυνατόν αυτό να επιτευχθεί χωρίς την ελληνική γλώσσα? Κοίταξε, ό,τι και αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα είναι λάθος. Και το ναι και το όχι. Διότι δεν είναι θέμα, δεν μπορεί να προκύψει από μια σκόπευση, από μια σκοπιμότητα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι παρόλη την παρακμή που γνωρίζει το ελλαδικό κράτος σε όλη την ιστορική του διαδρομή, στις πιο σκοτεινές και στις πιο δύσκολες ώρες, όταν παντού επικρατεί πια ένας εξυγχρονισμός βαρβαρικός, στην κυριολεξία, γιατί ο ατομοκεντρισμός είναι βαρβαρισμός. Βλέπετε, δηλαδή, όταν απελπίζεται κανείς ότι χάθηκε οτιδήποτε ελληνικό, και τότε ξαφνικά ξεπετιέται ένας Μάνος Χατζηδάκης. Βγαίνει από πού? Ένας Γιάννης Τσαρούχης. Η δεκαετία του 30, ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή, αυτό τον εφιάλτη, με τον οποίο πράγματι η Δύση πέτυχε να βάλει τέλος σε κάθε ελληνικό όραμα, σε ό,τι στην ιστορία λεγόταν ελληνικότητα. Και τότε αμέσως μετά έρχεται η λεγόμενη γενιά του 30, ο Κόντογλου, ο Πικιόνης, ο Σεφέρης, αργότερα ο Λορετζάτος, και μας ανοίγουν τα μάτια σε μια ελληνικότητα
η οποία μας αφήνει εμάς τους ίδιους ενεούς. Μια χούφτα άνθρωποι κάθε φορά. Η δεκαετία του 30, η δεκαετία του 80, του 60, πώς το λένε. Δηλαδή παρουσίες ανθρώπων, όχι τυχαίων βέβαια, αλλά ανεξάρτητον από κάθε οργανωτικό σχήμα. Η επανάσταση στην ελληνική μουσική παράδοση που έφεραν ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης δεν έχει καμία σχέση ούτε με διρεκτίβες από τη Δύση, ούτε με διρεκτίβες από ένα πατριωτισμό ελληνικό. Ξεπίδησαν, γιατί ήταν αληθινά ελληνικές. Δηλαδή, υπηρετούσαν την κοινωνία των σχέσεων. Το ίδιο και επαναλαμβάνω και με ζωγράφους, με αρχιτέκτονες, θα μου πείτε ως πότε αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το λέω, βάζω το ερώτημα διότι είναι το δικό μου επώδυνο ερώτημα. Από τη στιγμή που καταστράφηκε η γλώσσα με το μονοτονικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουν αυτές οι εκπλήξεις. Στα μάτια μου μοιάζει σχεδόν αδύνατο, αδιανόητο. Και αν συλλογιστεί κανείς με ποιες συνθήκες πάρθηκε αυτή η απόφαση. Με αποχώρηση από τη Βουλή σχεδόν όλων των βουλευτών και 30 βουλευτές του κυβερνώντος τότε κόμματος ψήφισαν και επευλήθη στην Ελλάδα το μονοτονικό σύστημα. Δεν ξέρω. Ευτυχώς τα θέματα δεν είναι απλά. Δεν μπορούν να τα λύσουν οι πρόσκοποι. Θέλει γίγαντες για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα ή θέλει κάποιο μυστικό το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς. Είμαστε μικρά πλασματάκια και τα χαρίζει ο Θεός από καιρό σε καιρό. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η αντίδρασή μου. Μια και αναφέρατε το μονοτονικό, έχετε κάποια πρόταση για το ποια θα ήταν η βέλτιστη συνέχεια για την γλώσσα μας στην περίπτωση που μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια οικουμενική πρόταση. Ποια θα ήταν η βέλτιστη μορφή για την εξέλιξη της γλώσσας μας, ένα επόμενο στάδιο και στην εκπαίδευση ίσως, δηλαδή μεταξύ καθαρεύουσας δημοτικής, μονοτονικό, πολυτονικό. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι λόγια και οι δημόδες ήταν σε αρμονική συνύπαρξη. Στη συνέχεια είχαμε το γλωσσικό πρόβλημα, καταλήξαμε στην απώλεια των τόνων. Ποια θα ήταν η πρότασή σας για τη συνέχεια? Θα πρότεινα αλλαγή του στόχου. Του στόχου της αλλαγής δεν ξέρω, ούτε την εκπαίδευση είχα κάτι τέτοιο έχω, ούτε την ευφυΐα. Αλλά εάν ο στόχος μας δεν είναι πώς θα γίνουμε καλύτεροι Ευρωπαίοι ή οπωσδήποτε Ευρωπαίοι και πώς θα έχουμε ένα χρηστικό εργαλείο τη γλώσσα που να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις οικονομικές συναλλαγές και στο εμπόριο, στη βιομηχανία, δεν ξέρω πού. Εάν ο στόχος μας μπορούσε να ξαναγίνει η κοινότητα. Πραγματικά σε πολιτικό θα έλεγα επίπεδο νομίζω και μπορεί να λέω ανοησίες αυτή τη στιγμή, αλλά η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο μόνος δρόμος επιστροφής σε μια ελληνική γλυσιότητα είναι η επιστροφή στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα. Δηλαδή, τρόπος πολιτεύματος η αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα. Το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της λεγόμενης ρωμαϊκής ή βυζαντινής περίοδου και σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, σε όλους αυτούς τους αιώνες, υποκείμενο φορολογικής υποχρέωσης δεν ήταν το άτομο, ήταν η κοινότητα. Αυτό που φορολογούσαν, ακόμα και οι Τούρκοι το σεβάστηκαν, δεν ήταν το πόσα έβγαλες εσύ, δώσε λίγα στο κράτος. Αλλά ήταν η κοινότητα να συμβάλλει στα κοινά έξοδα και σε αυτή τη συμβολή είχε κέριο ρόλο το ότι εσύ φέτος και περισσότερη εισοδιά, εγώ λιγότερη,
να κοινωνήσουμε τη μετοχή μας. Φέτος εγώ θα δώσω λιγότερα, εσύ θα δώσεις περισσότερα. Το χρόνο θα αντιστραφεί. Δηλαδή, ένα ζωντανό και ο κοινοτισμός αντιπροσωπεύτηκε στην Ελλάδα μαχητικά. Υπήρξε ο Καραβίδας, μπράβο, ο Κωνσταντίνος Καραβίδας, μετά ο Νίκος ο Πανταζόπουλος, ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης, ο Κανελόπουλος, ο Βεργόπουλος. Υπήρξε δηλαδή ένα κίνημα σήμερα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα, στα χωριά της Ελλάδας, δεν υπάρχει παπάς, δεν υπάρχει δάσκαλος, δεν υπάρχει καφενείο. Δεν υπάρχει καφενείο να μαζευτούν το βράδυ οι άνθρωποι και να πούνε τη γνώμη τους, την άποψή τους, το καλαμπούρι τους, κάτι. Το καφενείο είναι αδιανόητο. Ο καθένας στο σπίτι του και κοιτάει τηλεόραση. Ο παπάς πηγαίνει, κάνει τη λειτουργία και φεύγει. Ο δάσκαλος πηγαίνει το πρωί με το αυτοκίνητό του, κάνει μάθημα στο σχολείο και το μεσημέρι φεύγει. Ο ελληνισμός με αυτές τις συνθήκες έχει τελειώσει ιστορικά. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ό,τι και αν λέγεται, ό,τι και αν επιδιώκεται. Και δεν είναι τυχαία η αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λεγόμενο συγκεντρωτισμό, δηλαδή στην κατάργηση της μικρής κοινότητας. Όλες οι αρμοδιότητες περνάνε στην περιφέρεια. Δηλαδή σε ευρύτερες ενότητες οργανωτικές. Τέτοια θέματα είναι πολύ σοβαρά και νομίζω ότι και εκτός Ελλάδος για όσους ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και παρέμβασης. Σε μια κοινωνία ταχείως εξελισσόμενη με συνεχώς μεγαλύτερη εξάρτηση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές φαντάζει πολύ πιθανόν στο όνομα της δίθεν προόδου μια πρόταση να αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα του κράτους η αγγλική. Τι θα είχαμε να κερδίσουμε και ποιες θα ήταν οι απώλειες μιας τέτοιας κίνησης? Δεν μετριέται, ούτε κέρδος μπορεί να μετρηθεί, αν ούτε και απώλειες μπορούν να μετρηθούν. Αυτές είναι αλλαγές οι οποίες πια, ειδικά στο επίπεδο της παιδείας, και τώρα, θα μπορούσαν μόνο να φτάσει κανείς, να κατορθώσει να υποψιαστεί τις συνέπειες. Η υπουργός στην οποία έχουμε τώρα παιδείας όρισε να αρχίσουν τα αγγλικά στα παιδιά και από το νηπιαγωγείο. Και αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί κατά διαστήματα. Κοιτάξτε, όταν από τη μεταπολίτευση, από το τέλος της δικτατορίας μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει καμιά τριανταριά υπουργοί παιδείας. Κανένας από αυτούς, προτού να γίνει υπουργός παιδείας, είχε κάποια σχέση με την παιδεία, ίσως μια-δυο περιπτώσεις, ένα μικρό διάστημα που έκαναν ο Αμπαμπηλιώτης ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι. Είναι απλώς βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται και πρέπει να πάρουν ένα υπουργείο γιατί βοήθησαν το κόμμα να έρθει στην εξουσία. Αυτά είναι αυτοκτονία, είναι συλλογική καταστροφή. Αλλά γι' αυτά δεν μιλάει κανείς δυστυχώς ούτε από τη διασπορά. Νομίζω θα έχετε καταλάβει ότι η διασπορά δεν πρέπει να παραπονιέται ότι δεν έχει λόγο. Δεν θέλει να έχει λόγο. Ο Σάκης έχει λόγο, όσες φορές έχει λόγο, συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό είπα ότι είναι κρίσιμο να γίνει κάποια κίνηση άμεσα. Είδαμε, ας πούμε, όταν υπήρξαν οι αντιδράσεις, όταν είχαμε το μακεδονικό πρόβλημα, που υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις που ταρακούνησαν την κοινωνία. Χρειάζεται να γίνει κάποια ενεργοποίηση στον ελληνισμό μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σαν ευχή ή σαν επιτακτική ανάγκη. Η επιτακτική ανάγκη είναι άγωνη. Δεν θα συνειδητοποιηθεί από ελάχιστους. Αυτά τα πράγματα γεννιούνται. Και το μακεδονικό ήταν μια τέτοια αφορμή. Κάτι γεννήθηκε.